αγωνίζεται για το σχολείο και την υγεία, θα μας βρει απέναντί του. Στις γειτονιές και στα σχολεία μας δεν χωράει το μίσος. Φασιστικές ομάδες κάνουν δολοφονικές επιθέσεις ενάντια σε προσφυγόπουλα, σε παιδιά με διαφορετικές αντιλήψεις. Επιτίθενται σε μαθητές που αγωνίζονται για καλύτερο σχολείο. Η ανοχή απέναντι σε αυτές δίνει αέρα στα πανιά εγκληματικών συμμοριών που έχουν ως αποτέλεσμα περιστατικά που μόνο οργή και απανάκτηση μας δίνουν. Με αποκορύφωμα τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη. Άλκη, δεν σε ξεχνάμε. Οι δεκάδες πρωτοβουλίες που πήραν χθες σχολεία σε όλη την Ελλάδα για τον Άλκη δείχνουν ότι οι μαθητές μπορούν να δείξουν στην πράξη τι πάει να πει συλλογικότητα και αλληλεγγύη. Δανειζόμαστε τα όμορφα λόγια των μαθητών μας από τα σχολεία της περιοχής. Σήμερα ο Άλκης, αύριο εμείς. Ας γίνει αφορμή να αλλάξουμε τον κόσμο. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια. Ξέρουμε ότι μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μας μπορούμε να ακουστούμε δυνατά. Το μίσος για αυτόν που αγωνίζεται, για αυτόν που έχει άλλο χρώμα, θρησκεία, για αυτόν που αγαπάει άλλη φανέλα, δεν χωράει στα σχολεία και στις γειτονιές μας. Οργανώνουμε τον αγώνα μας σε κάθε σχολείο και γειτονιά. Για ένα σχολείο που δεν θα υπάρχει χώρος να σταθούν τέτοιου είδους ομάδες και τέτοιου είδους ιδέες. Για ένα σχολείο που δεν θα έχει θέση το μίσος. Για ένα σχολείο που θα μας μορφώνει πραγματικά και δεν θα μας εξοντώνει. Που δεν θα μας κοιτάει στην τσέπη. Η καλύτερη απάντηση είναι το δυνάμωμα της αλληλεγγύης, της οργάνωσης σε κάθε σχολείο. Προχωράμε το επόμενο διάστημα σε δεκάδες πολύμορφες πρωτοβουλίες μέσα στα σχολεία.